Στη Λέσβο έρχομαι για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά είχα έρθει πριν από 3 χρόνια περίπου, μεταφέροντας εδώ τα ενθυμήματα του Παύλου Κουντουριώτη, του απελευθερωτή της Μυτιλίνης. Φέτος, μετά από ένα μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε με το Δήμο Μυτιλίνης, μετέφερα εδώ την καρδιά του Ιδραίου, αρχιναβάρχου του Τρινήσιου Στόλου, του Ανδρέα Μιαούλη, και τη χάρτα του Ρήγα Φεραίου. Επειδή η επιθυμία μου είναι το ιστορικό μας αρχείο και μουσείο να είναι ένα μουσείο διαδραστικό, ανοιχτό στην κοινωνία, θεωρώ ότι η μεταφορά κοιμηλίων σε διάφορες περιοχές που έχουν ανάγκη από τόνωση, όπως είναι η ακριτική Μυτιλίνη, που ξέρουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζει γενικώς, ήταν εκ των όνων κάνευ. Όταν λοιπόν μου ζητήθηκε από το Δήμο Μυτιλίνης να γίνει αυτή η μεταφορά, η συμβολική εδώ στο νησί σας, δεν το σκέφτηκα καθόλου. Πήρα την έγκριση βεβαίως των Γενικών Αρχείων του Κράτους, γιατί εκεί υπαγόμαστε ως υπηρεσία, και με την άδειά τους μετέφερε εδώ την καρδιά του Ανδρέα Μιαούλη και την χάρτα του Ρήγα Φεραίου. Η χάρτα του Ρήγα Φεραίου βγαίνει πρώτη φορά έξω από το μουσείο και ήταν μια πραγματικά τιτάνια προσπάθεια, γιατί η χάρτα είναι εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων. Είναι πάνω από 2 μέτρα η κάθε της πλευρά. Εμείς για να την προφυλάξουμε την έχουμε σε ιδιαίτερη κορνίζα, βαριά ξύλινη με αλεξίσφαιρο κρύσταλλο, και καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν και επίπονο και επικίνδυνο, και νομίζω ότι είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που βγαίνει η χάρτα από το Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ύδρας. Ήρθε όμως επιτυχώς στη Μυτιλίνη με τη βοήθεια του πολεμικού μας ναυτικού. Ήρθε η πυραβλάκατος Ρίτσος και την πήρε. Τα παιδιά, ασύν καλά, οι ναύτες. 10 ναύτες κουβάλαγαν τη χάρτα του Ρήγα Φεραίου. Και μεταφέρθηκε και αυτή εκτίθεται στην Δημοτική Πινακοθήκη. Νομίζω ότι το παρελθόν δείχνει και το μέλλον. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που και στη Μυτιλίνη τα παιδιά, και από ό,τι μαθαίνω και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, έχει γίνει πραγματικά μία απίστευτη κοσμοσυρωή από σχολεία. Γι' αυτό αποφασίσαμε και με δική μου πρόταση να γίνει παράταση της διάρκειας της έκθεσης της χάρτας και της καρδιάς μέχρι το τέλος περίπου Νοεμβρίου. Ήδη όπως σας είπα, πριν από 3 περίπου χρόνια φέραμε εδώ τα ενθυμήματα του Παύλου Κουντουριώτη. Επίσης πολύ συγκινητικό, τα είδε πάρα πολλοί κόσμος. Τότε τα είχαμε εκθέσει στο Δημοτικό Θέατρο, το Ρουσέλιο. Ήταν επίσης πολύ συγκινητική η περίπτωση αυτή. Σκεφτόμαστε να κάνουμε γενικώς πολλά πράγματα και έχει τέτοιο πλούτο το Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ύδρας, όχι μόνο από κοιμήλια, δηλαδή αντικείμενα ή ενθυμήματα ηρώων κλπ. Έχουμε ένα πολύτιμο αρχαιακό υλικό στην Ύδρα. Έχουμε σημαντικά πράγματα. Έχουμε επιστολές ηρώων, αγωνιστών, χιλιάδες πράγματα, χιλιάδες έγγραφα, 18.000 μόνο πρωτογενή έγγραφα, ιστορικά, καθ' αυτό ιστορικά εννοώ, περιλαμβάνει το αρχείο της Ύδρας. Περίπου 120 κώδικες και κατάστοιχα, ξεκινάει η χρονολογία τους από το 1708 μέχρι το 1835. Έχουμε δηλαδή σημαντικότατα τεκμήρια που μπορούν να εκτεθούν και να δημιουργήσουν εξίσου συγκίνηση στους θεατές τους και ιδιαίτερα στους νέους. Το Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ύδρας είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Είναι τα λεγόμενα ΓΑΚ Ύδρας, τμήμα Ύδρας. Είναι μια υπηρεσία δημόσια που ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και ιδρύθηκε το 1919, πριν από 3 χρόνια γιορτάσαμε τα 100 του χρόνια. Είναι πραγματικά μια, θεωρώ, μια κυψέλη πολιτισμού, γιατί εκτός από τα επιστημονικά θέματα που έχει να προσφέρει στην κοινωνία, είτε αυτά είναι μουσιακά εκθέματα, είτε είναι αρχαιακά τεκμήρια, είτε είναι συγγραφές σχετικές. Κάνουμε και άλλα πολλά πράγματα στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ύδρας, δηλαδή εκείνο που έχω φροντίσει είναι να μην είναι ένας χώρος όπου θα μπαίνει μέσα κάποιος μία φορά και δεν θα θέλει να ξαναμπεί. Είναι ένας πολυπολιτιστικός χώρος. Τι κάνουμε δηλαδή? Κάθε καλοκαίρι που υπάρχει επισκεψιμότητα στο νησί, γιατί η Ύδρα είναι, κακά τα ψέματα, είναι ένας πολύ κοντινός και πολύ ελκυστικός προορισμός, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, φροντίζουμε λοιπόν και κάνουμε πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικές. Είτε είναι αυτές συνέδρια, είτε είναι σεμινάρια, είτε είναι παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικές συναυλίες. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει 127 μουσικές συναυλίες.
στην ταράτσα μας. Έχουμε μια εξαιρετική ταράτσα, χωράει περίπου 300 άτομα και εκεί έχω, από εκεί έχουν περάσει όλοι οι σημαντικοί Έλληνες τραγουδοποιοί. Είναι αντάξει βέβαια του στάτους ενός αρχείου και μουσείου. Εικαστικές εκθέσεις, αρχιακές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, πάρα πολλά πράγματα. Φροντίζουν να είναι αυτό, να είναι ένα ανοιχτό στον κόσμο διαδραστικό μουσείο. Είναι το α και το ωμέγα για τις σημερινές περιστάσεις τις μουσιακές, θεωρώ. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που νομίζω ότι, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «η διασπορά» του περιεχομένου του σε άλλες περιοχές που έχουν ανάγκη τόνωσης, έχουν ανάγκη τα παιδιά των περιοχών αυτών να δουν πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να έρθουν στην Ίδρα να τα δουν, είναι το α και το ωμέγα, θεωρώ, σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό κάνουμε. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, πολλά μηνύματα μπορούν να εκμεθούν και να υποθούν και να αποτυπωθούν. Είναι σίγουρο ότι η αναγωγή στο προγονικό παρελθόν ανοίγει οδούς και δρόμους, και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Βεβαίως, το προγονικό παρελθόν δεν ήταν πάντα απαλλαγμένο λαθών και ζωφερών καταστάσεων, όμως από αυτά τα λάθη, ακριβώς από τα λάθη του παρελθόντος, πρέπει να διδαχτούμε, να φροντίσουμε μάλλον να κρατήσουμε τα καλά, να κρατήσουμε τις όμορφες μέρες, τις μέρες δόξας, τις μέρες νίκης και βάσει αυτών των ημερών να πορευθούμε. Νομίζω ότι είναι το α και το ω για να νιώσουμε και υπέροχα σαν Έλληνες και σαν άνθρωποι του σήμερα και κυρίως οι νέοι μας να βρουν τον πραγματικό δρόμο της δημιουργίας, της ευτυχίας και της επιτυχίας.